Για το Παντελίδη. Το δεν ήταν όμως μόνο Ζαχαράτος, το ξαναλέω για το Παντελίδη. Έκανε σχόλια και ο Ρήγας μετά συνεχίστηκε. Δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, και δεν είχε να σου κάτι και ο Λευθερή. Έχω κάνει ραδιοφωνική εκπομπή μαζί με την Τρυφίδου που θα παίξει Δευτέρα του Πάσα γραμμένη. Το ξεκαθαρίζει ότι είναι για τον Ζαχαράτο. Στο Real, ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί το έχει πει και σε μένα με την Ελεάνα και το είναι σίγουρο το έχει πει για τον Ζαχαράτο. Το λέει ξεκάθαρα στη ραδιοφωνική εκπομπή ότι έχει θέμα με τον Ζαχαράτο λόγω της επίθεσης αυτής και με το Ρήγα. Το άλλο κομμάτι που είπε τώρα. Για την Επιτροπή, λες. Είναι για την Επιτροπή. Παιδιά, προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες. Δεν είναι μίμοι βέβαια, αλλά είναι επαγγελματίες. Όταν παίρνει από έναν άλλο συναδελφό σου, είναι για 3-3-3-3-3. Κάποια στιγμή λε στο διάλογο τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ για να με εξεπτυλίσουν, α πούμε. Είναι λίγο βαρύ, ελάτε λίγο στη θέση του. Εξαρτάται όμω και πώ είναι. Κάτσε, εγώ εδώ είμαι που κάναμε το χορό. Δεν είναι ανθρωπικό, δεν συγχωρείτε. Ό,τι και να είναι. Εδώ είμαι που κάναμε το χορό, εδώ που είμαστε άθλοι. Εγώ δηλαδή. Κάνουμε και πλάκα. Και μου βάλε έξι και πώ τη λένε οι Βελίδε. Βεβαίω θα δημιουργήσω. Τσαντί, και σε εσένα. Τσαντί. Έλα, δεν είναι καλά. Η μάτα τα Χριστούγεννα δεν είναι καλά. Γιατί χορεύει καλά και τσαντίζει. Παναγία μου. Είσαι ο Λιάκος ο παρουσιαστής και δεν μπορείς να βρεις. Εσύ δεν έχεις ξαναχάσει και από ένα τρίχρονο. Δεν δέχομαι. Εσύ δεν έχεις κάνει μπαλέτο, γι' αυτό πήρε δεκάρι. Πόσο μάλλον ο άλλος που είναι δουλειά του αυτή. Αγάπη μου, έχει ανάγκη βόσου με τέτοια που είναι να περιμένει το